Θέλω να μου πεις πόσες φορές έχεις δει στη ζωή σου την επιγραφή «Η ταβέρνα του Μπάμπη». Α, δεν την έχω δει. Δεν την έχεις δει πουθενά. Δεν έχεις πουθενά. Καμιά ταβέρνα που πήγε να λέω ο Μπάμπης. Μπάμπη λέει τον αδερφό μου, από έτσι. Οπότε έχω το όνομα εγώ στο σπίτι μου. Η ταβέρνα του Μπάμπη. Ναι. Ταβέρνα του Θύμιου. Αλλά θα μου πεις πού την έχω δει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Για ελάτε, για ελάτε. Η ταβέρνα του Μπάμπη. Και είναι και ο Μπάμπης. Και ο Μπάμπης μαζί. Η ταβέρνα του Μπάμπη. Προσέξτε λίγο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Η ταβέρνα του Μπάμπη, εδώ, Μπόμπης, έτσι, στο βορειότερο κομμάτι, στο βορειότερο κομμάτι της Αλάσκας. Η μοναδική ελληνική ταβέρνα, να τα λέμε αυτά. Τι, η μοναδική. Καλημέρα σας. Είναι ο κύριος Μπάμπης Νικολαίδης. Καλημέρα κύριε Μπάμπη. Πώς είστε? Μάλιστα. Γεια σας, γεια σας, γεια σας, καλημέρα σας. Λοιπόν, τώρα αν θέλαμε να σας βάλουμε σαν μπινέζα στο χάρτη, πού είστε ακριβώς εσείς, πού βρίσκεστε? Εάν φέρετε την Αλάσκα στο χάρτη... Την Αλάσκα ξέρουμε. Είστε κέντρο-βόρεια. Σε ποιο κομμάτι της Αλάσκας είσαστε? Κέντρο-βόρεια. Η πολιτεία λέγεται Fairbanks. Κέντρο και βόρεια. Και βόρεια. Και τυλίγετε εκεί ντολμαδάκια. Τι φτιάχνετε? Η δουλειά μου, αυτή είναι η δουλειά μου. Έτσι. Κύριε Μπάμπη, πόσα χρόνια αυτή βρίσκεστε εκεί και πώς οδηγηθήκατε, πώς φτάσατε εκεί? 30 και χρόνια. 30 και χρόνια. 30 και χρόνια. Και πώς πήρατε την απόφαση να πάτε στην Αλάσκα? Δεν έχω παντρευτεί ποτέ. Οπότε, αν είσαι ελεύθερος είναι πιο εύκολο να μετακομίζεις. Είχα ένα φίλο παιδικό, ο οποίος ήταν από μια κομμόπολη, λέγεται Βαλδίς, Αλάσκα. Πολύ νότια από εδώ από μένα. Ναι. Και είχαμε έρθει μια φορά μαζί το 89. Και θυμάμαι ότι μου άρεσε. Μου άρεσε και μου έμεινε πίσω στο μυαλό μου, μου έμεινε. Και αργότερα, μέσα στα δεκαετίες του 90, πήρα μισή βαλίτσα, αυτή είχα όλοι και όλοι, και ήρθα. Μισή βαλίτσα, ε. Με μισή βαλίτσα στην Αλάσκα. Και η Άννα θέλει 4 πορπαγκάζ μόνο για τα παλτό για να πάει στα Τρίκαλα. Για καταλάβατε. Κυριακό, καταλαβαίνετε. Μάλιστα, λοιπόν. Για πείτε μας τώρα, την απόφαση που πήρατε να ανοίξετε την ταβέρνα σας. Και πώς τους μάθατε να τρώνε και ελληνικά. Τι φαγητά φτιάχνετε? Λοιπόν, η δουλειά μου είναι... η δουλειά μου είναι μάγειρας. Αυτή είναι η δουλειά μου, αυτή η δουλειά κάνω. Ναι. Έχω δουλέψει... Δούλευα για έναν άλλον. Δούλεψα 4 χρόνια κοντά του. Μετά πούλησε το μαγαζί ο άνθρωπος. Και θα πήγαινα επάνω στα πετρέλαια, εκεί που βγαίνουν τα πετρέλαια για να δουλέψω. Αλλά ήταν εναντίον της γνώμης μου. Δεν ήθελε να πάω. Μου λέει θα μείνεις εδώ, μου λέει. Η πόλη σε χρειάζεται. Ναι. Να μην τα απολογώ. Ήθελα να ανοίξω κάτι δικό μου. Και με την αδερφή μου μαζί το ανοίξαμε, ξεκινήσαμε το 2001. Μάλιστα. Πείτε μας λίγο τα φαγητά τώρα που φτιάχνετε εκεί. Γιατί Αλάσκα, έχουμε όλοι στο μυαλό μας παγωμένο το κλίμα, πολλές χαμηλές θερμοκρασίες. Πώς αντιμετωπίζουν την ελληνική κουζίνα εκεί οι ντόπιοι? Κυρία μου, ζούμε σε χρόνια αποκαλυπτικά. Η ελληνική κουζίνα είναι διεθνώς φημισμένη. Με το ρυθμό που βαδίζουμε... σιγά σιγά τα McDonald's και τα Burger King θα βάλουν ελληνική σαλάτα, όλοι τα γνωρίζουν. Είμαστε οι μοναδικοί Έλληνες εδώ στην πόλη, εγώ με την αδερφή μου, και η κουζίνα του μαγαζιού είναι, μπορείς να το πεις, 60-40-70% ελληνικό, 30% αμερικάνικο. Από ελληνικά, λοιπόν, από ελληνικά τι έχω, από ελληνικά. Εδώ βλέπουμε και πλάνα. Να σας πω κάτι, δεν μου κάνει εντύπωση που φτιάχνετε ελληνικά φαγητά. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, αμπελόφυλλα, πού βρίσκεται στην Αλάσκα και τι λύγεται ντολμαδάκια? Τα πάντα υπάρχουν, όλα έρχονται από Καλιφόρνια. Α, μάλιστα. Δεν είναι από εκεί, εντάξει. Τότε σύλλες. Ωραία, okay, αυτό το καταλαβαίνω. Φαγητό ελληνικό το οποίο προσφέρει. Φέτα για τη χωριάτικη. Φέτα, τα πάντα. Ορίστε. Φέτα για τη χωριάτικη, πού βρίσκεται? Από το άτομο το... Υπάρχει μια εταιρεία που παίρνει ελληνικά προϊόντα και τα περισσότερα προϊόντα τα ελληνικά που παίρνω είναι η μάρκα είναι Δοδόνης.
Μάλιστα. Ωραία. Και τώρα ερώτηση στο φαγητό λοιπόν, θέλω να μάθω. Ποιο είναι αυτό που ψηφίζουν περισσότερο οι ντόπιοι? Ποιο είναι το φαγητό το οποίο λαχταράνε και έρχονται και τρώνε? Λοιπόν, μπορώ να σας πω ότι όντως τα ντολμαδάκια είναι best seller, πουλιώνται πάρα πολύ. Μάλιστα. Αλλά εξίσου και το καλαμάρι. Εξίσου το καλαμάρι, η ελληνική σαλάτα πάρα πολύ. Υπερβαίνει κάθε άλλη, από κάθε άλλο πιάτο. Φαγητό που έχω στο μενού. Ο μουσακάς. Μουσακάς. Παντού. Ναι. Όλα αυτά τα οποία τα έχουν φτιάξει όλοι οι Έλληνες της Αμερικής και του Καναδά φυσικά, που έχουν ταυτοποιήσει την ελληνική κουζίνα με μουσακά, με παστίτσιο. Όλοι τα γνωρίζουν. Ειδικά σήμερα όλοι τα γνωρίζουν αυτά. Μάλιστα. Τι να πω. Εσείς εδώ έχετε Έλληνες, εδώ στην Ελλάδα, συγγενείς και λέω Έλληνες. Έχετε συγγενείς εδώ στην Ελλάδα? Ναι, φυσικά. Λίμον. Έρχεστε καθόλου? Είμαι καβαλιώτης. Έρχεστε καθόλου? Έρχομαι, γιατί πεθάναν και οι δύο γονείς και τους φέραμε στην Ελλάδα. Να, και τους φέρατε στην Ελλάδα. Και έρχομαι κι εγώ δύο φορές το χρόνο. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, κύριε Μπάμπη. Κύριε Μπάμπη, τι να σας πω. Πραγματικά συγχαρητήρια, γιατί σε μια εποχή που εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε κάνει τις μόδας, ξέρω εγώ, το αποδομημένο γαλακτομπούρεκο, εσείς πάτε και τυλίγετε ντολμαδάκια εκεί. Respect. Μπράβο σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.